Το πρώτο μου Πάσχα, Γρηγόριος Ξενόπουλος. Αυτές τις ημέρες ξαναγυρίζω πάντα στα παιδικά μου χρόνια και θυμάμαι τις θαυμάσιες εκείνες γιορτές που χαιρόμουν στην πατρίδα μου όταν ήμουν μικρό αμέριμνο παιδί και είχα τους καλούς μου γονείς να με φροντίζουν και να μου ειδικούν σε όλα. Φυσικά και στην εκκλησία ή στα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Όσο ήταν χειμώνας, η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της στον Αηγιάννη ή στη Φανερωμένη, τις γειτονικές μας εκκλησίες, που λειτουργούσαν κάπως αργά, από τις 8 η μια, από τις 9 η άλλη. Μα όταν έπαινε η άνοιξη, που μπορούσα να ξυπνώ και να βγαίνω πιο πρωί, ο πατέρας μου με έπαιρνε στην Επισκοπιανή ή στον Άγιο Χαράλαμπο. Εξοχικές εκκλησίτσες αυτές, σε ένα ωραίο παραθαλάσσιο προάστιο, που λειτουργούσαν από τις 7. Μετά τη λειτουργία, κάναμε και έναν ωραίο περίπατο στους κήπους και γυρίζαμε λιγάκι κουρασμένοι, μα πολύ ευχαριστημένοι και οι δυο. Ω, ήταν τόσο όμορφα! Η άνοιξη είχε στολισμένες τις πρασινάδες με μαργαρίτες, άσπρες και κίτρινες, με ολοκόκκινες παπαρούνες και με άλλα γαλάζια ή μαυιά αγριολούλουδα. Τι πολύχρωμο το χαλί που απλωνόταν στα χωράφια! Το έβλεπα και από την ανοιχτή πόρτα της εκκλησιάς, καθώς άκουγα τα ψαλσίματα, τις ευχές και τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια προπάντων μ' άρεσαν πολύ. Είναι τόσο ποιητικά αυτά που λένε πριν και μετά το Πάσχα. Πρώτα των Βαΐων και συνήθως από αυτή την Κυριακή άρχισα να πηγαίνω στις εξοχικές εκκλησίτσες. Έπειτα της Ανάστασης, έπειτα του Θωμά, των Μυροφόρων, της Αμαρίτιδος. Ο Παπαλογοθέτης, εφημέριος στον Άι Χαράλαμπο, πολύ γραμματισμένος, τα έλεγε θαυμάσια και όχι ψαλτά με μπάσα και σηκώντα όπως άλλες εκκλησίες, αλλά διαβαστά, καθαρά, σταράτα, λέξη προς λέξη και με έκφραση, με τόνο, ώστε να καταλαβαίνει το νόημα και ο αγράμματος. Και αλήθεια, στις εκκλησίτσες εκείνες, το περισσότερο πήγαιναν απλοί, ταπεινοί άνθρωποι του λαού, ψαράδες, βαρκάριδες, κυπουροί, μιλονάδες. Και σου έκανε χαρά να τους βλέπεις ντυμένους κυριακάτικα, να ακούνε με τόση ευλάβεια και με τόση προσοχή τα λόγια του Κυρίου. Τη μεγάλη όμως εβδομάδα και το Πάσχα, όλη μου η εκκλησία ήταν την Κυριακή το πρωί. Η Ανάσταση που γινόταν στο ύπεθρο και κατόπιν λειτουργία. Δεύτε λάβετε φως, Χριστός Ανέστη, εν αρχήν ο λόγος και καθεξής. Δεν με έβγαζαν έξω βράδυ, κι ούτε στα νυμφία με πήγαιναν, ούτε στην ακολουθία των παθών, ούτε στη λιτανία του επιταφείου, που μόνο την πένθυμη μουσική της άκουγα από μακριά, αν τύχαινε να ξυπνήσω τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι, δεν ήξερα καλά τι προηγήθηκε από την Ανάσταση. Μόνο από την Κυριακή των Βαΐων, πως ο Χριστός μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Αλλά τι έκαμε εκεί, τι τον έκαμα, άκρης μέσας. Κάποιος μυστικός δείπνος, κάποιος σταυρικός θάνατος, κάποια ταφή σε κενό μνημείο. Τι να ήταν αυτά, πώς να είχαν γίνει, μόλις είχα μια ιδέα. Και άξαφνα τα έμαθα όλα. Είχα μεγαλώσει φαίνεται εκείνο το χρόνο και οι γονείς μου με πήρανε μαζί τους παντού. Έτσι άκουσα και τα φοβερά εκείνα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής και το σήμερον κρεμάται. Είδα και τον Χριστό με τον καθένιο του Στεφάνη στο Μαύρο Σταυρό. Ένα μεγάλο Χριστό σαν αληθινό. Έπειτα τον είδα και νεκρό, ξαπλωμένο στο χρυσό επιτάφιο. Και ο Χριστός του επιταφείου στη Ζάκυνθο δεν είναι κυντυμένο σε πανί, είναι ζωγραφισμένο σε ξύλο, σαν εικόνα περικομένη, όπως και ο Σταυρωμένος. Και θυμούμε ακόμα τι αλλιώτικη εντύπωση, τι μεγαλύτερη χαρά μου έκανε το Πάσχα στην εκκλησίτσα την πρώτη φορά, αφού είχα ακούσει πια και ειδή και μάθει όλα τα προηγούμενα. Μπορώ να πω πως αυτό ήταν το πρώτο μου Πάσχα. Γιατί όλη τη μεγάλη εβδομάδα την είχα περάσει με το πένθος, με τη λύπη των παθών. Είχα παρακολουθήσει τον Χριστό στο μαρτύριό Του, στην αγωνία Του, στο θάνατό Του. Είχα ακούσει και τη Διαθήκη Του. Είχα παρακαθίσει και στο μυστικό δείπνο. Είχα ακολουθήσει και την εκφορά Του. Κλαίγοντας μαζί με τη θλιμμένη μητέρα,
που κι αυτή ακολουθούσε ζωγραφιστή σε μια μεγάλη εικόνα σαν αληθινή. «Ω γλυκή μου Αίαρ, γλυκύτατό μου τέκνον». Γι' αυτό το Χριστός Ανέστη μου έκαμε ύστερα τόση χαρά, τόση αγαλίαση. Γι' αυτό μου φάνηκε σαν μια υπέρτατη ικανοποίηση, σαν μια νίκη, σαν ένας θρίαμβος. Εκείνος που φόρεσε για εμπαιγμό ψεύτικη πορφύρα, εκείνος που ποτίστηκε χολή και ξύδι και μαστιγώθηκε και καρφώθηκε σε ξύλο και πέθανε μαρτυρικά, σαν άνθρωπος. Έβγαινε ζωντανός από τον τάφο και ανέβαινε στον ουρανό σαν Θεός. Έτσι έπρεπε να είναι. Για να μου δώσει τόση χαρά η Ανάσταση, έπρεπε να προηγηθεί το πάθος. Για να μου κάνει τόση εντύπωση το Πάσχα, έπρεπε να γνωρίσω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μαθαίνοντας όσα έμαθα εκείνο το χρόνο, μάθαινα τη ζωή, πως τότε ήμουνα πολύ μικρός για να την ξέρω, αφού οι γονείς που με φρόντισαν και μου οδηγούσαν, δεν με πήγαιναν παρά στις χαρούμενες κυριακάτικες λειτουργίες και με προφύλαγαν από τα λυπητερά, που δεν ήταν ακόμα για μένα. Έτσι και στη ζωή, τη χαρά, την αληθινή χαρά, την κατακτούμε ύστερα από αγώνα και αγωνία, ύστερα από κόπο και λύπη. Πριν από κάθε μας Πάσχα, πρέπει να περάσουμε μια μεγάλη εβδομάδα. Αυτό το ξέρετε κι εσείς από τώρα. Μήπως την εβδομάδα των διαγωνισμών του σχολείου, που προηγείται από τη νίκη και τη χαρά του Άριστα, δεν την ονομάζετε Μεγάλη Εβδομάδα? Γελάτε, ε, και του χρόνου.